Τι άλλο παρά προσφυγικό. Εξελίξεις, αναζήτηση συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Δεν ξέρω αν έχετε τα πλάνα. Τα βλέπουμε. Σε κάποιο σημείο, ναι, σε κάποιο σημείο λοιπόν, όσο έχετε δυνατότητα να ακούσω, ρωτάει ο κύριος Ολάντ πώς είναι η κατάσταση, πώς είναι η κατάσταση στα σύνορα, και ο Πρωθυπουργός του περιγράφει, που δίνει την εικόνα σε σχέση και με τους αριθμούς, αλλά και επισημαίνει και το γεγονός ότι υπάρχουν και θελοντικές οργανώσεις και ομάδες οι οποίες βοηθάνε για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Μια και μιλάει για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, να σας πω ότι στις 2 η ώρα θα πάρει μέρος στην προπαρασκευαστική συνάντηση των ηγετών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος ως παρατηρητής. Στη συνέχεια θα επιστρέψει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα συναντηθεί στις 4, δηλαδή στις 5 η ώρα Ελλάδος με τον κύριο Σούλτ. Έχει μια ανταλλαγή απόψεων και μετά πάρει μέρος εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αύριο βέβαια θα έχουμε την συνάντηση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πρωθυπουργού της Τουρκίας. Εδώ είναι το ενδιαφέρον για το αν θα βρεθεί λύση στην εξίσωση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Άγκυρας για να επιτευχθεί συμφωνία. Η πληροφορία δεν είναι ότι αχνοφαίνεται μια συμφωνία. Ναι. Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία έχουν βρει κοινό έδαφος οι δύο πλευρές. Μένει απλά να επιβεβαιωθεί αυτό το πράγμα αύριο στο τελικό κείμενο των συμπερασμάτων. Κυκλοφορούν εδώ διάφορες πληροφορίες. Κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή ότι αχνοφαίνεται μια συμφωνία λοιπόν μεταξύ των δύο πλευρών. Αλλά όπως έλεγε και ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Και όταν λέμε λεπτομέρειες, εννοούμε το γεγονός ότι θα πρέπει να ξεπεραστούν μια σειρά από εμπόδια προκειμένου μια πιθανή συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Άγκυρα να μπορεί να εφαρμοστεί. Και όταν λέμε εμπόδια, εννοούμε νομικά προβλήματα. Παράδειγμα, πώς θα γίνονται οι επιστροφές των σφίγγων και παράτυπων μεταναστών από την Ελλάδα στην Τουρκία, χωρίς να παραβιάζει το κοινοτικό αλλά και το διεθνές δίκαιο που διασφαλίζει το δικαίωμα ασύλου. Υπάρχουν επίσης και πολιτικά προβλήματα, τα οποία και αυτά θα πρέπει να ξεπεραστούν, τα οποία αφορούν την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, και έχουμε τις γνωστές αντιδράσεις της Κύπρου όσον αφορά το ξεπάγωμα 5 κεφαλαίων. Αλλά και εδώ ίσως βρεθεί μία φόρμουλα, δηλαδή να δούμε πώς θα ανοίξουν αυτά τα κεφάλαια. Λέω εγώ τώρα ότι μπορεί να υπάρχει μια τέτοια διατύπωση από τις κυκλοφορίες, αλλά με την προϋπόθεση ότι η Τουρκία θα πρέπει να εκπληρώσει τις 72 προϋποθέσεις που έχει θέσει από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία. Ευχαριστούμε. Σε κάθε περίπτωση. Ναι. Κλείνοντας λοιπόν, θα ήθελα να σου πω ότι σε κάθε περίπτωση θα υπάρχουν εδώ διμερείς επαφές με βασικούς παίκτες Ελλάδα και Κύπρου. Την Ελλάδα γιατί αντιμετωπίζει το πρόβλημα των μεταναστευτικών ροών, το γνωστό, και την Κύπρο διότι όπως είπαμε θα πρέπει να συνενέσει την αποδοχή του ανοίγματος κεφαλαίων. Νίκος Αναστασιάδης συναντήθηκε χθες με Γιούνκερ και σήμερα με Μάρτιν Σούλτς. Αύριο λοιπόν κλείνοντας θα ξεδιπλωθεί το ανατολίτικο παζάρι από την πλευρά της Άγκυρας με δεδομένο ότι έχει βάλει πολλά θέλω πάνω στο τραπέζι. Ωραία, ευχαριστούμε.